Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Open στη μία το μεσημέρι. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση, κυρίες και κύριοι, και έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η αναβίωση της εθνικής τραγωδίας στο Μάτι τον Ιούλιο του 2018. Η κατάθεση του πραγματογνώμονα αξιωματικού της πυροσβεστικής, ο οποίος ορίστηκε από τη δικαιοσύνη να αποφανθεί για τα αίτια του τραγικού χαμού 102 ανθρώπων, αποκαλύπτει προσπάθεια συγκάλυψης με άνωθεν πολιτική εντολή. Οι διάλογοι που δημοσίευσε η εφημερίδα Καθημερινή προκαλούν σοκ, καθώς ο πραγματογνώμονας αξιωματικός της πυροσβεστικής Δημήτρης Λιώτσος φαίνεται να δέχτηκε πιέσεις και απειλές από τον τότε αρχηγό της πυροσβεστικής υπηρεσίας Βασίλη Ματθεόπουλο, προκειμένου να θάψει, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει τα στοιχεία. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφερόμενος στις αποκαλύψεις που είδαν το φως της δημοσιότητας για την τραγωδία στο Μάτι. Έκανε λόγο για έγκλημα συγκάλυψης και επανερχόμαστε. Ηχογραφημένοι διάλογοι μεταξύ του πυρογνώμονα και του τότε αρχηγού της πυροσβεστικής είναι ανατριχιαστικοί. Εάν λοιπόν η κυρία Γεροβασίλη αμφισβητεί οτιδήποτε, οφείλει να στραφεί εναντίον εκείνου που χρησιμοποίησε το όνομά της, εν αγνία της, όπως η ίδια ισχυρίζεται. Όλα τα στοιχεία παραπέμπουν πέρα από το έγκλημα της 23ης Ιουλίου και σε έγκλημα συγκάλυψης. Τώρα, σε αυτή την τηλεφωνική επικοινωνία, κυρίες και κύριοι, φέρεται ο Βασίλης Ματθεόπουλος να αναφέρει στον εμπειρογνώμονα ότι οι Μάνοι και τα Κύθυρα κάηκαν το 17 γιατί δεν εστάλησαν ενέργεια μέσα ως τιμωρία στη διαμάχη ανάμεσα στον τότε αρχηγό και τον υπαρχηγό της πυροσβεστικής. Η Μίνα Καραμίτρου είναι μαζί μας. Μίνα, το Open επικοινώνησε με τον κύριο Καπελιό, τον τότε αρχηγό, ο οποίος όχι μόνο αρνείται ότι δεν έστειλε τα πυροσβεστικά, αλλά απαντά και δικαστικά. Ναι, όπως λοιπόν ισχυρίζεται, αυτό το κάνει ο κύριος Βασίλης Ματθεόπουλος σε αυτή τη φάση για να πιέσει ή και για να εκβιάσει ακόμα περισσότερο τον πραγματογνώμονα και για να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις, λέει ο κύριος Καπέλιος. Αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο επικαλέστηκε τα όσα έγιναν το 2017 στη Μάνη και στα Κύθυρα. Θέλω να σας θυμίσω ότι ήταν δύο πολύ μεγάλες πυρκαγιές που είχαν να αντιμετωπίσουμε τότε και σύμφωνα με τα όσα λέει στον πραγματογνώμονα ο κύριος Βασίλης Ματθεόπουλος, τότε δεν εστάλησαν πολλά εναέρια μέσα, καθώς ήθελε να τιμωρήσει ο ένας αξιωματικός τον άλλον. Και μάλιστα λίγο πιο κάτω, Λίνα, να το πούμε αυτό και να πούμε και στους τηλεθεατές μας, στη συνομιλία αυτή ο κύριος Ματθεόπουλος λέει στον πραγματογνώμον ότι αν δεν καταφέρει τελικά να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις του, μπορεί κάποια στιγμή να βρεθεί στην Σάμο, ίσως εκεί στη Σάμο να προκύψει κάποια πυρκαγιά, να μην του στείλουν εναέρια μέσα, να καεί και ο ίδιος και το νησί, όπως είχε γίνει το 2017 με τον Καπελιό και τον Βασιλείο, όπως λέει αναχαρακτηριστικά, τον αρχηγό και τον υπαρχηγό του 2017. Ο κύριος λοιπόν Καπελιός, μιλώντας στο Open, είπε ότι όχι μόνο τα αρνείται όλα αυτά, μάλιστα λέει ότι θα καταφύγει και δικαστικά σε βάρος του κύριου Βασίλη Ματθεόπουλου. Ισχυρίζεται ότι υπάρχει ημερολόγιο στο συντονιστικό κέντρο για το πόσα εναέρια μέσα δόθηκαν τότε στη διάθεση της πυροσβεστικής για να σβήσουν αυτές τις δύο μεγάλες πυρκαγιές. Και μάλιστα ότι ο ίδιος είχε στη διάθεσή του εκείνη την εποχή μόνο τρία βαρέου τύπου αεροσκάφη που μπορούσε να στείλει, καθώς τα περισσότερα ενοικιάστηκαν από τον Αύγουστο και μετά. Και σας επαναλαμβάνω ότι ο ίδιος λέει ξεκάθαρα ότι θα κινηθεί σε βάρος του κυρίου Βασίλη Ματθεόπουλου και ίσως να είναι η πρώτη φορά που ακούμε ότι κάποιος θα κινηθεί σε βάρος εναντίον του πρώην αρχηγού της πυροσβεστικής, του κυρίου Ματθεόπουλου, για όσα λέει σε αυτά τα ηχογραφημένα. Μάλιστα. Και εμείς πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε στο Open. Σε ευχαριστώ. Μπορούμε να το αποδείξουμε αυτό. Και να το αποδείξουμε στον κύριο Ματθεόπουλο και σε οποιοδήποτε λέει ότι εγώ δεν έστειλα ενέργεια γιατί είχα μια προσωπική κόντρα με τον υπαρχηγό. Αν είναι δυνατόν να βάλω εγώ κριτήριο, ο ολόκληρος αρχηγός, να φέρω σε δύσκολη θέση τον υπαρχηγό και να τον αποστρατεύσω. Αν είναι δυνατόν δηλαδή, και να αφήσω τη χώρα ακάλυπτη, να αφήσω τη ζωή, τα δρόμια ζωή ακάλυπτη. Αυτά είναι ανυπόστατα. Αυτά είναι τερατώδη που λέγονται. Ο Ματθεόπουλος εκείνη τη στιγμή θέλοντας να εκβιάσει, θέλοντας να φοβήσει τον αξιωματικό, προφανώς επικαλέστηκε γι' αυτό. Το οποίο τελικά όμως δεν είναι έτσι. Και βέβαια είναι αυτό το και για ψυχοθαλική διαφήμιση. Θα ζητήσω για ποιο λόγο είπε όλα αυτά που είπε. Και εμείς πάμε να δούμε στο ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, που ακολουθεί ό,τι έχει συμβεί τις τελευταίες ημέρες με αυτούς τους διαλόγους που προκαλούν σοκ, διαλόγους που παρουσίασε η εφημερίδα Καθημερινή.
Σοκάρουν τα αποκαλυπτικά στοιχεία που έφερε στο φως της δημοσιότητας η Καθημερινή της Κυριακής για απόπειρα συγκάλυψης από την ηγεσία του πυροσβεστικού σώματος με ενδεχόμενες άνωθεν πολιτικές εντολές για την απόδοση ευθυνών στη φωνική τραγωδία στο Μάτι. Θάψτα, μην μπλέξεις, σου μεταφέρω άνωθεν πολιτικές εντολές. Μη δείξεις ονόματα, θα τα βάλεις με την Περιφερειάρχη. Θα σε σκίσουμε. Θες καμία δυσμενή? Σύμφωνα με τα ηχητικά ντοκουμέντο, πραγματογνώμονας αξιωματικός πυροσβεστικής Δημήτρης Λιώτσος, στον οποίο ανατέθηκε από τη δικαιοσύνη να διαλευκάνει τις τυχόν ευθύνες των αρμοδίων στη Μεγάλη Πυρκαγιά, φαίνεται να δέχθηκε πιέσεις από τον τότε αρχηγό της πυροσβεστικής υπηρεσίας Βασίλη Ματθεόπουλο. Τα βάζεις με το δασαρχείο, θα σου ανοίξουν το. Θα τα βάλεις με τη Δούρου, θα σου ανοίξουν τα. Μόλις δούμε ποιοι θα κατηγορηθούμε, θα βάλουμε τρεις δικηγόρους. Το Όπεν αποκαλύπτει σήμερα πως ο Δημήτρης Λιώτσος είχε καταγγείλει, μιλώντας τον περασμένο Οκτώβριο στην εκπομπή Ώρα Ελλάδος, πως δεχόταν απειλές για τη ζωή του. Μάλιστα, είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ότι πρώτα επιχείρησαν δολιοφθορά στη μοτοσυκλέτα του και στη συνέχεια την έκλεψαν. Από τη στιγμή που παρέδωσα το πόρισμα και μετά, συνέβησαν γεγονότα τα οποία πραγματικά πλέον οι επαναλαμβανόμενες συμπτώσεις πάβουν πλέον να είναι συμπτώσεις. Στην ηχογραφημένη συνομιλία, ο τέος αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος κάνει λόγο για ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ αξιωματικών, με μεθοδεύσεις που θέτουν σε κίνδυνο ζωές και περιουσίες. Αποκαλύπτεται ότι το 2017, εξαιτίας κόντρας δύο κορυφαίων στελεχών του σώματος, άφησαν σε μεγάλη φωτιά, χωρίς ένα αέρια μέσα, τα κύθυρα και τη μάνη. Έτσι γίνονται τα παιχνίδια. Έτσι έγιναν πέρσι τα παιχνίδια με τον Καπέλιο και τον Βασιλιάδη. Για να καθαρίσει ο Καπέλιος τον Βασιλιάδη, τον άφησε και στα κύθυρα χωρίς ένα αέρια και στη μάνη χωρίς ένα αέρια. Τόσοι είναι οι φάκελοι στους εισαγγελείς του Γηθίου και του Πειραιά. Το ανοιχτό κανάλι επικοινώνησε με τον τέος αρχηγό της πυροσβεστικής, επιχειρησιακό υπαρχηγό στο Μάτι, ο οποίος αρνήθηκε οποιαδήποτε παρέμβαση στο έργο του πραγματογνώμονα. Παρεμβήκατε ποτέ στο έργο του πραγματογνώμονα, αρχηγέ? Όχι, ουδέποτε. Αστεία πράγματα για όνομα του Θεού. Τι είμαστε, νεκρά παιδιά, για όνομα του Θεού και της Παναγίας? Είναι προφανές ότι έχουμε στοιχεία αδικήματος ηθικής αυτολογίας σε κατάχρηση εξουσίας. Είναι εμφανές ότι έχουμε στοιχεία ηθικής αυτολογίας σε παράβαση καθήκοντος. Το ξέραμε έκτοτε ότι υπάρχουν αυτά. Το ξέρατε πότε? Από την αρχή. Πώς το ξέρετε? Ότι υπάρχουν προσπάθειες συγκάλυψης. Στις ίδιες συνομιλίες, ο τέος αρχηγός φέρεται να μεταφέρει στον αρμόδιο για τη σύνταξη του πορίσματος οδηγίες της τότε Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Όλγας Γεροβασίλη, η οποία διέψευσε κάθε εμπλοκή της, ενώ πριν από λίγο απέστειλε εξώδικο κατά της εφημερίδας Καθημερινή. Καμία σχέση δεν έχουν με την πραγματικότητα, αφού ουδέποτε άσκησα την παραμικρή παρέμβαση στο έργο της δικαιοσύνης ή ως προς τη σύνταξη του πορίσματος. Ως ωστόσο παντελώς ψευδός μου αποδίδεται. Το περίου ο λόγος δημοσίευμα βαρύτατα προσβάλλει την προσωπικότητά μου. Στοχεύει δε στην πολιτική και ηθική μου εξόντωση, αλλά και στη δημιουργία μη ανεκτών υπονοιών σε βάρος μου περί την νομιμότητα. Πολιτική κόντρα έχει ξεσπάσει με αιχμή της αποκαλύψης εφημερίδας για την τραγωδία στο Μάτι. Δεν φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία τώρα σε μια κίνηση χειδαίου, θα έλεγα, την περισπασμού από τα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία και είναι πάρα πολύ οξυμένα, επιλέγει αυτόν τον χειδαίο αποξανατολισμό με μια προσπάθεια να σύρει τον δημόσιο βίο στο βούρκο της λασπολογίας, της σκανδαλολογίας. Το λόγο έχει δικαιοσύνη, γιατί θα πρέπει να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι. Αποδεικνύεται όμως ότι οι χειρισμοί του ΣΥΡΙΖΑ είναι και προκλητικοί και απαράδεκτοι. Με περισσότερες από 90 ώρες άκαρπων διαπραγματεύσεων, υπόγειων διαβουλεύσεων και στιγμών έντασης, κυρίες και κύριοι, συνεχίζεται σήμερα για τέταρτη ημέρα η Σύνοδος Κορυφής στις Βρυξέλλες. Οι ηγέτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάθονται και πάλι στο τραπέζι των διαβουλεύσεων, με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να καταθέτει νέες προτάσεις σε μια προσπάθεια να αρθεί το αδιέξοδο και να καμφθούν οι αντιστάσεις των φιδωλών και κυρίως της Ολλανδίας, αλλά εσχάτως και της Αυστρίας. Δεν έχουμε το περιθώριο να εμφανιστούμε διαιρεμένοι ή αδύναμοι, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Λίγο πριν την κατάρριψη κάθε προηγούμενου ρεκόρ συνεδρίασης σε σύνοδο κορυφής και με την Ολλανδική τορπίλη να παρατείνει το αδιέξοδο, οι Ευρωπαίοι ηγέτες επιστρέφουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, με τον Σαρλ Μισέλ από το δείπνο να απευθύνει δραματική έκκληση για να υπάρξει συμφωνία. Είναι 27 ηγέτες υπεύθυνοι έναντι των λαών της Ευρώπης και ικανοί να οικοδομήσουν την ευρωπαϊκή ενότητα και εμπιστοσύνη. Ή με δάκρυα θα παρουσιάσουμε το πρόσωπο μιας αδύναμης Ευρώπης που υπονομεύεται από τη δυσπιστία? From the first moment, I've been making the point that we all need to make compromises, but these compromises cannot be such so as to water down the level of our ambition regarding a bold European response to the coronavirus crisis and the economic fallout it has caused. We are facing an unprecedented economic crisis, and we simply cannot afford to either appear divided or weak.
Ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των διαμεσολαβητικών προσπαθειών για τη γεφύρωση του χάσματος με τον μπλοκ των λεγόμενων φιδωλών χωρών. Με την υποστήριξη όμως και της Φιλανδίας επιδιώκουν συνεχώς νέες παραχωρήσεις, τόσο για το ύψος των επιχορηγήσεων όσο και για τους επαχθείς όρους, αλλά μνημόνιο που απαιτούν να συνοδεύουν τα δάνεια που θα χορηγούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Beginn vielleicht einmal zunächst mit dem Thema der Zahlen, was das Volumen betrifft des MFF, aber auch was das Volumen betrifft des Recovery Funds, gab es wie von uns eingefordert eine Redimensionierung. Es gibt hier noch laufende Verhandlungen, aber die Richtung, die ist klar und die Richtung, die ist gut. Ως ενδεικτική του ηλεκτρισμένου κλίματος καταγράφεται η οργισμένη αντίδραση του Εμμανουέλ Μακρόν για την αποχώρηση του Ολλανδού Πρωθυπουργού από το δείπνο. Ο Γάλλος Πρόεδρος φέρεται να χτύπησε τη γροθιά του στο τραπέζι, στυλιτεύοντας τη συμπεριφορά του Μαρκ Ρούτε. O Presidente do Conselho, a maioria dos Estados-membros a fazerem um esforço de aproximação a quatro países. Os países são todos, merecem todos o mesmo respeito e, portanto, não nos... Με τον Πομετόν Ολλανδό Πρωθυπουργό άνοιξε και ο Ούγγρος ομολογός του, που μαζί με την Πολωνία απειλεί με βέτο στις αποφάσεις για το Ταμείο Ανάκαμψης αλλά και τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Αιτία εισήγηση Ρούτε να συνδεθούν οι εκταμιεύσεις των κονδυλίων με την εφαρμογή των κανόνων δικαίου. If there is a break, it's because of them, not because of them. So I don't like blame game. But the Dutch man is the real responsible man for home as we have. Η επανέραξη της Συνόδου είναι προγραμματισμένη για τις 5 το απόγευμα. Και τα παζάρια στις Βρυξέλλες λοιπόν συνεχίζονται για τέταρτη ημέρα. Μαθαίνουμε ότι τις επόμενες ώρες θα υπάρξει νέα πρόταση. Πάμε να συνδεθούμε με την Μαρία Ψαρά λοιπόν στις Βρυξέλλες, να δούμε όλες τις τελευταίες πληροφορίες και το δραματικό παρασκήνιο που διαμορφώνεται ακόμα και τούτες τις ώρες, Μαρία. Και είναι καλό μεσημέρι στις Βρυξέλλες, ολονύχτες διαβουλεύσεις, εντάσεις, δημόσεις. Όλα τα έχει αυτή η σύνοδος κορυφής, η οποία τίνει να είναι η μεγαλύτερη στην πρόσφατη ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το δείπνο των ηγετών χθες, το οποίο ολοκληρώθηκε γύρω στις 12.30, διέκοψε για 45 λεπτά. Και τελικά διέκοψε για 6 ώρες, λοιπόν. Αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό για το κλίμα που επικρατεί. Ήταν μεγάλη ένταση στο δείπνο, γιατί θεώρησαν όλοι, όχι μόνο ο Μακρόν, αλλά και οι υπόλοιποι Νότοι, ότι Ολλανδία και Αυστρία προσπαθούσαν να παίξουν καθυστερήσεις, αυτό που λένε. Δηλαδή, προσπαθούσαν να αναλώσουν όλη τη βραδιά στο θέμα του κράτους δικαίου, που απασχολεί κυρίως την Ουγγαρία και την Πολωνία, και αυτό για να οφείσουν τις δύο αυτές χώρες να τορπιλήσουν τη Σύνοδο Κορυφής. Κατάλαβαν δηλαδή ο Μακρόν, η Μέρκελ και οι υπόλοιποι Νότοι ότι την Κύπρο στη Βορρά δεν ήθελαν συμφωνία. Και αυτό γιατί τους εξυπηρετεί πολιτικά. Χαρακτηριστικά έλεγαν ότι το Μάρτιο στην Ολλανδία έχουν εκλογές. Και ο Μαρκ Ρούτε θα ήθελε πάρα πολύ να φανεί ως ο πρωταγωνιστής της Συνόδου αυτής, που τορπίλησε την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλω να σου πω ότι ο πρόεδρος Μισελ πολλές φορές επικαλέστηκε το συνέστημα και την υπευθυνότητα των ηγετών. Βρισκόμαστε, είπε, μπροστά σε μια κρίση που οι Ευρωπαίοι θέλουν απαντήσεις, το ίδιο και οι αγορές. Ελάτε να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και να φτάσουμε σε μια συμφωνία. Είπε, τώρα μένει να δούμε αν υπήρχε νέα πρόταση που θα καταθέσει μέχρι τις 5 το απόγευμα, όταν θα ξανασυναντηθούν οι ηγέτες, θα έχει ευρεία αποδοχή. Τι πληροφορίες έχεις, ποια θα είναι η πρόταση που θα καταθέσει? Έχουν γίνει πάρα πολλές υποχωρήσεις υπέρ των βορείων, Λίνα. Ένας έκτακτος μηχανισμός που θα μπορεί να ελέγχει πώς κινείται το πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης σε όλες τις χώρες, μείωση των μοντιλίων, αλλά κυρίως η αναλογία επιχορηγήσεων και δανείων φαίνεται ότι πέφτει κάτω από τα 400 δισεκατομμύρια ευρώ, που ήταν η κόκκινη γραμμή Μέρκελ και Μακρόν. Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόταση περιλαμβάνει επιχορηγήσεις ύψους 390 δισεκατομμύρια ευρώ. Αρκετά μειωμένα δηλαδή από την αρχική πρόταση που ήταν 500 δισεκατομμύρια ευρώ. Όσο μάλιστα πάμε και πέφτουμε, Λίνα. Μάλιστα. Μένει να δούμε αν σήμερα θα υπάρξει μια συμφωνία. Θα συναντηθούν οι ηγέτες στις 5 και θα δουν διαθέσεις, προθέσεις κτλ. Πάντως, μετά την κατακραυγή, οι συμβούλοι του Βορρά σήμερα έκαναν κάποιες θετικές δηλώσεις. Έχουν καλλιεργήσει ένα κλίμα συνένεσης. Μένει να δούμε αν θα γίνει αυτό, αν θα επιτευχθεί αυτό. Και από εκεί και πέρα, αν σήμερα δεν κλείσει η συμφωνία, τότε θα κλειστεί ένα νέο ραντεβού πριν από το τέλος Ιουλίου. Γιατί η γερμανική προεδρία, η καγκελάριος Μέρκελ, είναι αποφασισμένη να υπάρξει σε συμφωνία
πριν από τις διακοπές του Αυγούστου, Λίνα. Πάντως το μεγάλο παζάρι συνεχίζεται και αυτές τις ώρες με στόχο να υπάρξει μια συμφωνία ώστε να αντιμετωπιστεί μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις που έχει αντιμετωπίσει η ευρωπαϊκή οικογένεια. Σε ευχαριστώ πολύ, Μαρία Ψαρά. Θα αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι, με την τουρκική προκλητικότητα στο ζενίθ της. Η Άγκυρα ζητά τώρα από την Ελλάδα διαπραγμάτευση πακέτο τόσο για το Αιγαίο όσο και για την Ανατολική Μεσόγειο. Το δεξί χέρι του Ερντογάν, Ιμπραήμ Καλίν, προχωρά ένα βήμα πιο πέρα, προτείνοντας ακόμα και κοινές γεωτρήσεις στην Κυπριακή ΑΟΣ με τη συμμετοχή της Άγκυρας. Την ίδια ώρα, ο Τούρκος Πρόεδρος συνεχίζει την επικοινωνιακή προπαγάνδα με την Αγία Σοφιά. Με σκληρή γλώσσα, η πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο πρωθυπουργός επικρίνουν την Τουρκία για την επιθετική της συμπεριφορά. Στο μήνυμά τους για την επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο, κάνουν αναφορά στην εκτός νομιμότητας τακτική της, αλλά και στη μετατροπή της Αγίας Σοφιάς σε τζαμί. Απόφαση που πληγώνει βαθιά όχι μόνο τον Ελληνισμό, αλλά και όσους θεωρούν ότι το κορυφαίο αυτό σύμβολο της χριστιανοσύνης ανήκει στην ανθρωπότητα και την παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά και που απομακρύνει την Τουρκία από τις αξίες του κοσμικού κράτους και τις αρχές της ανεκτικότητας και του πλουραλισμού. Στην παράνομη κατοχή ευρωπαϊκού εδάφους προστίθενται τώρα και αλλεπάλληλες επιθετικές ενέργειες που αμφισβητούν κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδος και της Κυπριακής Δημοκρατίας, κινήσεις εκτός διεθνούς δικαίου, νάρκες στη σταθερότητα και την ασφάλεια στη Μεσόγειο. Αλλά και ανιστόρητες αποφάσεις, προσβολές στον παγκόσμιο πολιτισμό, όπως η μετατροπή της Αγίας Σοφιάς σε απλοτέμενο. Την ίδια ώρα, ο Τούρκος Πρόεδρος συνεχίζει την επικοινωνιακή καταιγίδα στο εσωτερικό του. Επισκέφτηκε ευνηδιαστικά την Αγία Σοφιά για να επιθεωρήσει τις προετοιμασίες για την προσευχή της ερχόμενης Παρασκευής, την πρώτη μετά τη μετατροπή του μουσείου σε τζαμί. Επεφημούμενος από υποστηρικτές του, μπήκε στο χώρο και πόζαρε στο φωτογραφικό φακό ως νέος πορθητής. Αυτά είναι παιχνίδια στα χέρια του Ερντογάν για να κάνει τους στόχους του, επιτύχει τους σκοπούς του. Αλλά πιστεύω ότι ο πολιτισμένος κόσμος θα τα καταδικάσει. Ο εκπρόσωπος του Ερντογάν αποκάλυψε ότι οι διεθνείς αντιδράσεις έπαιξαν ρόλο για να μην καλυφθούν οι εξαιρετικές ψηφιδωτές αγιογραφίες της Αγίας Σοφιάς. Χαζέτη Μαρία Τασβίρη, μπήρδε. İşte bir onlar Cebrail diyorlar, Cebrail aleyhisselam bir melek tasviri var. Bir de yan tarafta galerilerin olduğu yerde Hazreti İsa'nın tasvirleri var ve başka bunların kapatılması, yok işte üstünün sıvanması, ziyarete açılmaması gibi falan bir şey söz konusu değil. Η Άγκυρα συνεχίζει την τακτική των προκλήσεων αλλά και της διγλωσίας. Την ώρα που οι Τούρκοι ετοιμάζονται για γεωτρήσεις, ο Ιμπραήμ Καλίν, εκπρόσωπος του Ερντογάν, προτείνει διαπραγμάτευση πακέτο για όλα τα ζητήματα που θέτει η Τουρκία. Το δεξί χέρι του Ερντογάν, που εκπροσώπησε την Τουρκία στη μυστική τριμερή συνάντηση με την Ελλάδα και τη Γερμανία στο Βερολίνο, προχωρά ένα βήμα ακόμα, προτείνοντας ακόμα και κοινές γεωτρήσεις στην Κυπριακή ΑΟΣ με τη δική του συμμετοχή. Όταν ερωτάτε, αποτιμά θετικά τη συνάντηση στο Βερολίνο, στην οποία συμμετείχε. Yani bir önemli bir adım atıldı. Bir takım kararlar alındı. Bunun ilerletilmesinden yanayız biz. Yani önümüzdeki şöyle söyleyeyim, paralel bir dizi toplantı görüşme yapılmaya devam edecek. Mutabık kaldığımız çerçeve içerisinde. Anlıyorum zaman zaman kamuoyunda bunlar tartışma konusu oluyor veya eleştiri konusu olabiliyor. Ama son tahlilde karşılıklı çıkar ve saygıya dayalı bir çerçevede hareket edilmesi halinde bu sorunlar çözülebilir. Τα αυξανόμενα κρούσματα, κυρίες και κύριοι, και εικόνες συνωστισμού που συνεχίζονται έχουν θέσει τους ειδικούς σε κατάσταση συναγερμού για την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Ενδυνάμει υγειονομική βόμβα για τη χώρα μας αποτελεί η ραγδαία αύξηση των κρούσματων κορονοϊού στην Αλβανία, που έχει θέσει σε συναγερμό τις ελληνικές υγειονομικές αρχές. Η αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού στη χώρα μας προβληματίζει τους επιστήμονες που κρούν τον κόδωνο και υπενθυμίζουν σε κάθε ευκαιρία ότι πρέπει να τηρούμε τα μέτρα. Την ξαναβάλαμε τη μάσκα. Λέμε οπουδήποτε πηγαίνετε και υπάρχει συγχρονισμός με πολλά άτομα που δεν γνωρίζουμε, καλό είναι να τη φοράμε. Η Ελλάδα έσπασε το φράγμα των 4.000 κρουσμάτων με τη χθεσινή καταμέτρηση. Χτες ανακοινώθηκαν 24 νέα κρούσματα, ενώ τα 18 είναι εισαγόμενα από επισκέπτες από το εξωτερικό. Αν είναι ένας νέος ο οποίος μένει μόνος του, το καταλαβαίνουμε να μην πολύ προσέχει. Αλλά αυτός ο νέος ο οποίος θα πάει, θα συγχρονιστεί και μετά θα πάει στο σπίτι των παππούδων του. Άρα πρέπει να προσέχει πάρα πολύ.
Η διασπορά στην κοινότητα δημιουργεί ανησυχία. Χαρακτηριστικά χτες καταγράφηκαν 2 κρούσματα στην Αττική, 2 στη Θεσσαλονίκη, 1 στη Μαγνησία και 1 στη Χαλκιδική. Η υποχρεωτική χρήση της μάσκας σε σούπερ μάρκετ από εργαζόμενους και καταναλωτές είναι το πρώτο μέτρο που έλαβε ο κρατικός μηχανισμός για την αποφυγή της διασποράς. Την ίδια ώρα, ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι οι έλεγχοι στα χερσαία σύνορα με την Κακαβιά δεν είναι καθημερινοί, παρά το γεγονός ότι από την είσοδο εισέρχονται στη χώρα μας εποχικοί εργάτες από την Αλβανία. Η είσοδο συνεχίζεται χωρίς την παρουσία κλιμακίων του ΙΟΔΙΤ. Το τελευταίο κλιμάκιο ήταν μέχρι Τρίτη και Τετάρτη στην Κακαβιά. Πήραν 1000 δείγματα, αναχώρησαν. Τα αποτελέσματα δεν μας είναι γνωστά. Και η δήλωσή τους ήταν ότι θα αξιολογήσουν την κατάσταση και θα επανέλθουν. Δεν έχουν καμία ενημέρωση. Η εικόνα στη γειτονική χώρα με τη ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων προβληματίζει και τις υγειονομικές αρχές στην Ελλάδα. Επιστρέφουμε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας. Κυρίες και κύριοι, έχουμε εξέλιξη της τελευταίας στιγμής, Έλενα Γαλάρη, και έχουμε εισαγγελική παρέμβαση για το δημοσίευμα της Καθημερινής. Πριν από λίγα λεπτά, Λίνα, ο προϊστάμενος εισαγγελέας πρωτοδικών της Αθήνας διέταξε προκαταρκτική έρευνα με αφορμή το δημοσίευμα της εφημερίδας, σύμφωνα με το οποίο έγιναν προσπάθειες συγκάλυψης των ευθυνών για το ΜΑΤΙ, αλλά και τη μήνυση που κατέθεσε ο αξιωματικός του πυροσβεστικού σώματος για απόπειρα παράνομης βίας και παράβασης καθήκοντος, για τις πιέσεις που δέχτηκε, όπως είπε, προκειμένου να συγκαλύψει τους υπεύθυνους για τη φωνική πυρκαγιά στο ΜΑΤΙ. Να σου πω ότι ο ανακριτής που χειρίζεται την υπόθεση ολοκλήρωσε την ανάκριση και, όπως μαθαίνουμε, έχει στείλει τις πρώτες κλήσεις για απολογία στους κατηγορουμένους. Ο πρώτος που έχει κληθεί για να απολογηθεί είναι ο πρώην δήμαρχος Μαραθώνα. Συνολικά 20 κατηγορούμενοι θα περάσουν από το γραφείο του δικαστικού λειτουργού προκειμένου να απολογηθούν. Λίνα. Μάλιστα, έχουμε λοιπόν εισαγγελική παρέμβαση για αυτούς τους διαλόγους που προκαλούν σοκ. Έλενα Γαλάρη, σε ευχαριστώ πολύ. Αλλαγές, κυρίες και κύριοι, στον τρόπο μετακίνησης στα χερσαία σύνορα ανακοίνωσε πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου θα μας πει περισσότερα. Τι είπε πριν από λίγο ο κύριος Πέτσας? Πέραν των όσων έχουν ήδη αποφασιστεί και ισχύουν για την είσοδο, Λίνα, από τον Προμαχών από τα μεσάνυχτα της 3ης προς Τετάρτη 22 Ιουλίου ως και την 3η 4 Αυγούστου, η είσοδο στην ελληνική επικρατεία για ουσιώδεις μετακινήσεις, σύμφωνα με τον κύριο Πέτσα, επιτρέπεται μόνο από τα συνοριακά σημεία ελέγχου Κακαβιάς, Κρυσταλλοπηγής, Ευζώνων, Προμαχώνων, Νυμφέας και Κήπων. Σύμφωνα με τον κύριο Πέτσα, και οι Έλληνες πολίτες, όσοι έχουν άδεια παραμονής, είναι κάτοχοι ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς, υποχρεούνται και αυτοί να συμπληρώνουν την ειδική φόρμα, το Passenger Locator Form, καθώς και να κάνουν και την σχετική ηλεκτρονική προαναγγελία σύντομης μετακίνησης στην ίδια διεύθυνση. Σύμφωνα με τον κύριο Πέτσα, οι εργάτες γης, σε περίπτωση που βρίσκονται στη χώρα και εξέλθουν της ελληνικής επικράτειας πριν από τις 4 Αυγούστου, δεν θα έχουν ξανά το δικαίωμα εισόδου μέχρι νεωτέρας. Και πάμε να ακούσουμε τι είπε πριν από λίγο ο κύριος Πέτσας. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Επισημαίνουμε με έμφαση ότι ο κορονοϊός είναι εδώ και παρακαλούμε όλους τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις σε επιβαρημένες επιδημιολογικά περιοχές, όπως είναι σήμερα αυτή της Βαλκανικής. Μεγάλη είναι, κυρίες και κύριοι, η αγωνία της τουριστικής αγοράς για την εξέλιξη των κρατήσεων τις επόμενες ημέρες, με το διάστημα που διανύουμε να θεωρείται κρίσιμο για την πορεία της ζήτησης και στις πληρότητες των ξενοδοχείων. Ο Βασίλης Πανός θα μας ενημερώσει. Και πηγαίνει μέρα-μέρα, Λίνα, το θέμα των κρατήσεων, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, για την εξέλιξη των εσόδων από τον τουρισμό. Μέρα-μέρα. Προηγουμένως μιλούσαμε με τουριστικούς πράκτορες και φορείς του τουρισμού γενικότερα. Ελπίζουν πως ο Αύγουστος θα κλείσει περίπου στο 50% σε σχέση με πέρσι. Σήμερα όμως η κατάσταση είναι διαφορετική. Όπως μας λέγανε, μιλάμε για πληρότητες της τάξης του 20% πανελλαδικά. Ενώ τα περισσότερα ξενοδοχεία, όπως μας εξηγούσαν, έχουν ανοίξει, συγκεκριμένα 8 στα 10, τα έσοδα αυτή τη στιγμή, έτσι πως υπολογίζονται από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδας, θα ανέλθουν για τα ξενοδοχεία στα 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ από 8,4 που ήταν την περασμένη χρονιά. Καταλαβαίνεις ότι η διαφορά είναι χαοτική. Η απασχόληση μείον 35%, έτσι όπως υπολογίζεται από τους ξενοδόχους για φέτος στα ξενοδοχεία τους. Μάλιστα. Και σε μία είδηση που αφορά στην εφορία τώρα, Βασίλη, και στους αριθμούς των δόσεων που καλούμαστε να πληρώσουμε για το φόρο εισοδήματος. Όπως ανακοίνωσε λοιπόν πριν από λίγη ώρα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, όσοι κάνουν από σήμερα φορολογική δήλωση θα δουν αυτόματα από την επόμενη ημέρα να γίνονται οι δόσεις από 3 που ξέραμε μέχρι σήμερα, 8.
Άρα λοιπόν θα μοιραστεί σε μεγαλύτερη απόσταση και θα αποπληρωθεί μέχρι και τον Φεβρουάριο το οφειλόμενο ποσό που μπορεί κάποιος από εμάς να χρωστά στην εφορία με βάση το εισόδημά του. Τι θα γίνει τώρα με όλους εκείνους οι οποίοι ενδεχομένως να έσπευσαν να πληρώσουν την πρώτη δόση που έλεγε στις 30 Ιουλίου, όπως ξέραμε μέχρι τώρα ήταν οι δόσεις 3. Για αυτούς λοιπόν θα γίνει συμψηφισμός και άρα δεν θα πληρώσουν την πρώτη, δεύτερη, τρίτη δόση μέχρι να συμψηφίσουν το ποσό που πληρώσαν ήδη. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ. Αφορολόγητες θα είναι, κυρίες και κύριοι, χρηματικές δωρεές έως 150.000 ευρώ από γονείς προς τα παιδιά τους για αγορά πρώτης κατοικίας. Ο Αργύρης Καλογερόπουλος είναι μαζί μας και θα μας πει για τη διάταξη αυτή του φορολογικού νομοσχεδίου. Ναι, Βασίλη. Λίνα είναι μια τροπολογία που έφερε το Υπουργείο Οικονομικών στο προσκήνιο και η οποία είναι ένα παλιό αίτημα των διοκτητών ακινήτων και πραγματικά είναι ένα μπόνους για αυτούς για να μπορέσουν να πουλήσουν τα σπίτια τους όσον αφορά την πρώτη κατοικία. Για την αγορά λοιπόν της πρώτης κατοικίας μέχρι τα 150.000 ευρώ, ο φόρος πριν ήταν 10%, δηλαδή 15.000 ευρώ όπως θα δείτε στην κάρτα μας. Τώρα ο φόρος είναι μηδενικός. Για την αγορά λοιπόν ακριβώς είναι ένα αρκετά μεγάλο ποσό το οποίο πήγαινε πολύ πίσω κάποιον που ήθελε να δώσει χρήματα του παιδί για να αγοράσει σπίτι. Λοιπόν, από τα 150.000 ευρώ και 1 ευρώ και πάνω έως και τα 400.000 ευρώ, από 10% που είναι ο νέος φόρος, δηλαδή πάλι 15.000 ευρώ, πηγαίνει στο 1%. Δηλαδή ο νέος φόρος που θα πληρώσει ο γονέας για να δώσει τα παιδιά στο παιδί του, 1.500 ευρώ. Παραμένει βέβαια το τεκμήριο, θέλω να σου πω, ότι πρέπει να αποδείξει ο γονιός πού τα έχει βρει αυτά τα χρήματα και αν προκύπτουν από την αποταμίευση, για παράδειγμα. Σε ευχαριστώ πολύ. Παρά τον όλο και αυξανόμενο αριθμό κρουσμάτων σε όλη την Ευρώπη, κυρίες και κύριοι, και παρά τις προειδοποιήσεις των κυβερνήσεων για νέα lockdown, οι πολίτες δεν φαίνεται να πτωούνται. Στη Γερμανία, ένα COVID party κατέληξε σε επεισόδια μεταξύ πολιτών και αστυνομικών, με δεκάδες προσαγωγές και τραυματισμούς. Στην Ισπανία, η παραλία της Βαρκελόνης γέμισε χθες με εκατοντάδες λουόμενους. Στη γειτονική μας Βουλγαρία, τουρίστες στριμώχνονται σε εστιατόρια και μπαρ, χωρίς να τηρείται κανένα προστατευτικό μέτρο. Αυτή είναι η εικόνα των διακοπών στη Βουλγαρία μεσούσης της πανδημίας. Σαν να μην συνέβη ποτέ τίποτα, εκατοντάδες τουρίστες απολαμβάνουν τις διακοπές τους στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας. Τα κλαμπ γεμάτα. Στους δρόμους η κίνηση συνεχίζεται κανονικά. Στα εστιατόρια δεν τηρούνται αποστάσεις και προστατευτικά μέτρα. Στην Ισπανία τα ίδια. Παρά τις εκκλήσεις των καταλανικών αρχών στους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σπίτι τους λόγω της μεγάλης αύξησης των κρουσμάτων, η παραλία της Βαρκελόνης γέμισε με εκατοντάδες λουόμενους. Η Μπαρθελονέτα έκλεισε πια το απόγευμα, καθώς έφτασε στα όρια χωρητικότητας. Los últimos en llegar tuvieron que hacer filas y esperar por un espacio libre. Στη Φραγκφούρτη, περισσότεροι από 3.000 νεαροί συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Όπερας για να πιούν και να διασκεδάσουν, καθώς τα μπαρ παραμένουν κλειστά. Μόλις αστυνομικοί πλησίασαν για να βοηθήσουν τραυματία μετά από καυγά, η κατάσταση βγήκε εκτός ελέγχου. Η Ρουμανία, που θεωρούσε αντισυνταγματική την καραντίνα των ασθενών με ήπια συμπτώματα, επανεξέτασε τον νόμο και επανέφερε την απομόνωση. Οι δρόμοι στο Βουκουρέστι γέμισαν με εκατοντάδες διαδηλωτές που διαφωνούν με την κυβέρνηση. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, τα πάρτι στους δρόμους συνεχίζονται όσο η χώρα σημειώνει εδώ και 10 ημέρες περισσότερα από 60.000 κρούσματα ημερησίως. Στα λεγόμενα πάρτι COVID, οι νέοι πάνε επίτηδες ελπίζοντας να κολλήσουν κορονοϊό. When I hear about these COVID parties, it just, you know, makes my head spin. Την ώρα που τα νοσοκομεία στις πλέον πληγήσεις πολιτείες σημειώνουν καθημερινά νέα ρεκόρ εισαγωγών, ο Αμερικανός πρόεδρος συνεχίζει να μοιράζεται με τους πολίτες την άποψή του για τον ιό. Και φυσικά για ακόμη μία φορά δεν φταίει ο ίδιος, αλλά οι ψεύτικες δημοσκοπήσεις που τον δείχνουν να χάνει έδαφος από τον πολιτικό του αντίπαλο Τζο Μπάιντεν. Fake polls, they were fake in 2016 and now they're even more fake. Την ίδια ώρα ενθαρρυντικά είναι τα νέα που έρχονται από τη Μεγάλη Βρετανία. Το πολυαναμενόμενο εμβόλιο της Οξφόρδης φαίνεται να έχει κατά 79% επιτυχία και αναμένεται να πάρει έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Οκτώβριο για να ξεκινήσει η μαζική παραγωγή. Επιστροφή στα δικά μας. 35 άτομα συνελήφθησαν ως μέλη δύο εγκληματικών οργανώσεων, κυρίες και κύριοι, που έκλεβαν μετασχηματιστές και το κέρδος τους έφτασε τις 900.000 ευρώ. Και η ζημιά Μίνα Καρμίτρου για τη ΔΕΗ υπολογίζεται ότι φτάνει τα 50 εκατομμύρια.
Η επιχείρηση αυτή ήταν εκτεταμένη, ήταν της ασφάλειας Δυτικής Αττικής, Λίνα, και πρόκειται για δύο πολύ σωστά εγκληματικές οργανώσεις, οι οποίες μάλιστα πρέπει να σας πω ότι ήταν χωρισμένες. Η μία ήταν η επιχειρησιακή ομάδα, η οποία έκλεβε τους μετασχηματιστές, και η δεύτερη ομάδα ήταν αυτή που αφαιρούσε από μέσα το χαλκό και τον μετέφεραν σε ειδικές αποθήκες στην περιοχή του Ασπροπύργου. Και μάλιστα, όπως θα δούμε και στο βίντεο λίγο αργότερα, εκεί στην περιοχή του Ασπροπύργου έγινε και η επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας. Συνολικά λοιπόν έχουν συλληφθεί 35 άτομα, αλλοδαποί στην πλειοψηφία τους, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι φορούσαν γάντια για να μην αφήνουν τα δακτυλικά τους αποτυπώματα. Με ένα ειδικό αντικείμενο προκαλούσαν βραχυκύκλωμα στον μετασχηματιστή, τον έριχναν αμέσως μετά στο έδαφος, κατάφερναν να βγάλουν το χαλκό από μέσα. Είχαν ωστόσο προκαλέσει, όπως καταλαβαίνετε, μια μικρή διακοπή ρεύματος και αμέσως μετά να πουλούν τον χαλκό, ο οποίος μάλιστα πρέπει να σας πω ότι πουλιέται και αρκετά ακριβά. Η επιχείρηση της αστυνομίας ξεκίνησε μάλιστα την περασμένη Παρασκευή και ολοκληρώθηκε τρεις ημέρες αργότερα και όλοι οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Σε ευχαριστώ πολύ. Στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου της Θεσσαλονίκης, κυρίες και κύριοι, εξακολουθούν να νοσηλεύονται οι τρεις υπάλληλοι της εφορίας Κοζάνης που δέχτηκαν άγρια επίθεση με τσεκούρι από τον 45χρονο δράστη. Η Αναστασία Αργυριάδου σε σύνδεση θα μας μεταφέρει όλα τα νεότερα. Και Λίνα, σύμφωνα με το τελευταίο ιατρικό νεκροταθένι που εκδόθηκε πριν από λίγη ώρα, ο 56χρονος παραμένει διασωληνωμένος σε καταστολή με μηχανική υποστήριξη αναπνοής, σοβαρές βλάβες στον εγκέφαλο και η κατάστασή του χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη. 67χρονη τώρα από το πρωί υποβάλλεται σε πολλαπλές χειρουργικές επεμβάσεις από γιατρούς τεσσάρων ειδικοτήτων για την μερική αποκατάσταση στο δεξί ημιμόριο του προσώπου της. Η κατάσταση της υγείας της 47χρονης παρουσιάζει βελτίωση και η ζωή της δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο. Τώρα, απαντήσεις, Λίνα, στο κινητό του 45χρονου δράστη αναζητούν οι άνδρες ασφάλειας Κοζάνης για να μάθουν τους λόγους της επίθεσης. Θεωρούν και ελπίζουν ότι σε αυτό θα βρουν μηνύματα, φωτογραφίσεις και βίντεο που θα μαρτυρούν το μεγάλο του μυστικό αλλά και το χρόνο τον οποίο σχεδίαζε να σπείρει τον δρόμο στη ΔΟΗ Κοζάνης, η οποία από σήμερα είναι και πάλι ανοιχτή στις 2 το μεσημέρι, αύριο 10 με 2 επίσης για την εξυπηρέτηση του κοινού, παρουσία ψυχολόγων και ψυχιάτρων για την υποστήριξη των εργαζόμενων, Λίνα. Σε ευχαριστώ πολύ, Αναστασία. Εκτός συνόρων και πάλι, δεν έχει τέλος η οργή για το θάνατο του Αφροαμερικανού George Floyd στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βία επεισόδια σημειώθηκαν τόσο στο Portland, τόσο και στο Seattle, όπου σημειώθηκαν βανδαλισμοί και ηλαιλασίες. Ο δήμαρχος του Portland επανέλαβε εκ νέου το αίτημα να αποχωρήσουν οι ομοσπονδιακές δυνάμεις καταστολής που έχουν αναπτυχθεί στην πόλη του, υποστηρίζοντας ότι με την παρουσία τους πυροδοτούν τα βία επεισόδια που συνταράσσουν την περιοχή εδώ και σχεδόν δύο μήνες. Η οργή του κινήματος Black Lives Matter δεν υποχωρεί στο Σιάτλ των Ηνωμένων Πολιτειών μετά τη δολοφονία του George Floyd. Για μία ακόμη νύχτα η κατάσταση στους δρόμους της Μεγαλούπολης του Όρεγκον ήταν έκρηθμη, με δακρυγόνα, άγρια καταστολή και βόμβες μολότοφ. Τις τελευταίες ημέρες η ένταση έχει κλιμακωθεί μεταξύ διαδηλωτών και αδυνάμεων της αστυνομίας, καθώς ένας αξιωματικός έκανε χρήση αναισθητικού όπλου σε διαδηλωτή, τραυματίζοντάς τον σοβαρά στο κεφάλι. Τη διεξαγωγή έρευνας για τη χρήση υπέρμετρης βίας κατά των διαδηλωτών ζητούν οι δημοκρατικοί. Ενώ ο δήμαρχος του Portland υποστηρίζει ότι με την παρουσία της κατόπιν εντολής Τραμπ, η εθνοφρουρά των Ηνωμένων Πολιτειών πυροδοτεί τα βία επεισόδια. We have dozens, if not hundreds, of federal troops descending upon our city, and what they're doing is they are sharply escalating the situation. Their presence here is actually leading to more violence and more vandalism, and it's not helping the situation at all. They're not wanted here. We haven't asked them here. In fact, we want them to leave. Αίσθηση προκάλεσε και η παρουσία μιας γυναίκας της γυμνής Αθηνάς, όπως την αποκαλούν τα αμερικανικά μέσα, που ολόγυμνη, φορώντας μόνο μαύρη μάσκα στο πρόσωπό της και σκούφο, στάθηκε μπροστά στις δυνάμεις καταστολής που της πετούσαν σφαίρες πιπεριού. Ταραχώδεις διαδηλώσεις κατά της αστυνομικής βίας και στο Σιάτλ, που ξεκίνησαν από την απομάκρυνση των καταληψιών από το Δημαρχείο. Άγνωστοι πέταξαν πέτρες σε τζαμαρίες, κατέστρεψαν οχήματα και καταστήματα, λαιλάτισαν βιτρίνες, ενώ επιτέθηκαν με μπουκάλια σε αστυνομικούς. Ένας από τους αστυνομικούς που βρισκόταν στο σημείο τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ δύο άτομα συνελήφθησαν με την κατηγορία της πρόκλησης φθοράς σε ιδιοκτησίες.
5.000 άτομα συγκεντρώθηκαν στο Μίνσκ της Λευκορωσίας για να δηλώσουν τη στήριξή τους στη Σβετλάνα Τιχανόφσκαγια, υποψήφια για την Προεδρία της χώρας στις εκλογές της 9ης Αυγούστου. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αντιπολιτευτική διαδήλωση που βλέπει η χώρα εδώ και χρόνια. Η Προεδρική Εκστρατεία στη Λευκορωσία ενόψει των εκλογών έχει συνοδευτεί από συλλήψεις υποστηρικτών υποψηφίων που αντιτίθενται στον σημερινό και επί 26 χρόνια πρόεδρο της χώρας, Αλεξάνδερ Λουκασένκο. Για άλλη μια χρονιά και τηρώντας τα απαραίτητα μέτρα προστασίας λόγω του κορονοϊού, νέοι από κάθε γωνιά της χώρας έδωσαν ραντεβού στο 22ο συναπάντημα νεολαίας ποντίων στην Καστανιά Ημαθίας, διατηρώντας ζωντανή τη μνήμη του ποντιακού ελληνισμού 101 χρόνια μετά τη γενοκτονία. Με αυτή τη φωτεινή επιγραφή δόθηκε η επίσημη έναρξη του 22ου συναπαντήματος νεολαίας ποντιακών σωματείων στην Παναγία Σουμελά στην Καστανιά Ημαθίας. Με νέους τρίτης και τέταρτης γενιάς ποντίων από κάθε γωνιά της Ελλάδας που συγκεντρώθηκαν εκεί όπου χτυπάει η καρδιά του ποντιακού ελληνισμού. Το συναπάντημα για μας προσωπικά θα μιλήσω είναι η οικογενειακή υπόθεση. Φανταστείτε, ερχόταν η μητέρα μου. Περίπου από το πρώτο ή δεύτερο συναπάντημα ξεκίνησε όταν ήταν εκείνη νέα. Μετέπειτα ήρθε η μεγάλη μου αδερφή και σήμερα έχω θέσει να είμαι ακόμα και εγώ. Ο Χαράλαμπος Φανιάδης είναι μόλις 21 ετών. Η συμμετοχή στο συναπάντημα κρατά ζωντανές τις μνήμες που μεταδόθηκαν από στόμα σε στόμα για τις αλυσμόνητες πατρίδες ακόμη και σήμερα, 101 χρόνια μετά τη γενοκτονία. Είναι η έμπρακτη απόδειξη όλων όσων πιστεύουμε και νιώθουμε μέσα μας για τις αλυσμόνητες πατρίδες. Ούτε η πανδημία δεν κατάφερε να σταματήσει τα μέλη του συναπαντήματος. Με μάσκες, γάντια και τήρηση των αποστάσεων συζήτησαν για τη διατήρηση των παραδόσεων, τα ήθη και τα έθιμα και για τις ιστορικές ρίζες του πόντου. Πρέπει να αντισταθούμε στην παρούσα κατάσταση με όλα τα μέτρα όμως που επιτάσσει η πολιτεία, με όλες τις αποστάσεις, με αντισηπτικά στους ξενώνες, με προσωπικές πετσέτες, με χίλια δύο πράγματα. Έχουν εργαστεί τα παιδιά πάρα πολύ σκληρά γι' αυτό. Η ποντιακή νεολαία πήρε τη σκυτάλη και συνεχίζει. Φέτο ειδικά όμως επέλεξαν τα παιδιά ένα θέμα που έχει σχέση με την μετά κορονοϊό εποχή. Είναι και παιδιά που ζουν και το παρόν και προγραμματίζουν το μέλλον. Χαιρόμαστε γιατί πράγματι ως αδιάσπαστο μέρος του συνόλου της ελληνικής νεολαίας τα Ελληνόπουλα δίνουν ένα βροντερό παρόν και πάλι εδώ στα υψώματα του Βερμίου και κατά επισκέπη της παντάνασας του πάντου. Φέτος, για πρώτη φορά, δεν πραγματοποιήθηκε το καθιερωμένο γλέντι για να αποφευχθεί ο συνωστισμός. Ένα μεγάλο αστέρι της όπερας έλαμψε στη μοναδική συναυλία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στον αρχαιολογικό χώρο της Ρωμαϊκής Αγοράς. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας αλλά και του καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα, αφού ήταν αφιερωμένη στους επιστήμονες και το υγειονομικό προσωπικό που συνέβαλαν στην αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης. Στη μαγεία της μουσικής τυλίχθηκε η Ρωμαϊκή Αγορά, στο ρεσιτάλ της Ανίτα Ρατσβιλισβίλη, της παγκοσμίου φήμης μέτζο σοπράνο που γοήτευσε τους πάντες ερμηνεύοντας δημοφιλείς άριες από πασίγνωστες όπερες. Η διάσημη καλλιτέχνης εμφανίστηκε αφιλοκερδός στην εκδήλωση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με την οποία εγκαινιάστηκε ο νέος θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός». Η Εθνική Λυρική Σκηνή πρωτοστατεί σε αυτή την πρωτοβουλία. Με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό δεχτήκαμε αυτή την πρόταση και συνεισφέραμε και συνεισφέρουμε για να γίνει όσο γίνεται καλύτερα. Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε με την τήρηση όλων των πρωτοκόλων υγιεινής στην πλατεία και τη σκηνή, παρέστη η πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, αλλά και ο καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας, αφού η βραδιά ήταν αφιερωμένη στους επιστήμονες και το υγειονομικό προσωπικό σε ένδειξη ευγνωμοσύνης για την προσφορά τους. Αποφασίσαμε αυτή η πρεμιέρα αυτού του θεσμού που δημιουργήθηκε μέσα στην πανδημία να είναι αφιερωμένη σε όλους τους επιστήμονες, σε όλο το υγειονομικό προσωπικό που χάρη σε αυτούς είμαστε σήμερα εμείς εδώ υγιείς. Τη μουσική διεύθυνση της βραδιάς, την οποία παρακολούθησαν πάνω από 95.000 άτομα παγκοσμίως μέσω του διαδικτύου, είχε ο Λουκάς Καρετινός. Η μουσική κάτω από οποιαδήποτε συνθήκη, εξακολουθεί να ενώνει και να ζεσταίνει τους ανθρώπους.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.